μας από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους τη Δευτέρα, σελίδα 1024 και ήττα κεφάλαιο, 8 κεφάλαιο. Σελίς 1024, ήττα κεφάλαιο με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Γνωστοποιούμεν δε εις εσάς, αδελφοί, τη χάρη του Θεού τεδομένη στας εκκλησίες της Μακεδονίας, ότι η περισσία της χαράς αυτών, ενώ εδοκίμαζον μεγάλη θλίψη και βαθύ απτωχή αυτών, ανέδειξαν εκ περισσού τον πλούτον της ελευθερότητος αυτών. Διότι υπήρξαν κατά δύναμην μαρτυρό τούτο και υπέρ δύναμην αυτοπροαίρετη, παρακαλούντας ημάς με τα πολλής παρακλήσεως να δεχθόμεν τη χάριν και την κοινωνία της διακονίας της εις τους Αγίους. Και όχι μόνον καθώς ελπίσαμεν, αλλά εαυτούς έδωκαν πρώτον εις τον Κύριον, έπειτα εις ημάς δια του θελήματος του Θεού, ώστε παρακαλέσαμεν τον Τίτο, καθώς άρχισε ούτω και να τελειώσει προς εσάς και την χάριν ταύτην. Καθώς λοιπόν περισσεύεται εν παντί, εν πίστη και λόγο και γνώση και πάση σπουδή και τη προς ημάς αγάπη σας, ούτω σπουδάσατε να περισσεύσετε και εν ταύτη τη χάριτη. Δεν λέγω τούτο κατ' επιταγήν, αλλά δια να δοκιμάσω δια τη σπουδή των άλλων και τη γνησιότητα της αγάπης σας. Διότι εξεύρεται την χάρη του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, ότι πλούσιος ον επτόχευσε δια σας, δια να πλουτίσετε εσείς με την πτωχία εκείνου. Και εις τούτο γνώμη δίδω, διότι τούτο συμφέρει σε εσάς ήτινες, ηρχίσατε από πέρσι, ουχή μόνο το να κάμετε αλλά και το να θέλετε. Τώρα δε τελειώσατε και το να κάμετε, ώστε καθώς υπήρξε η προθυμία του θέλην, ούτω να υπάρξει και το τελειώσε αφόσα έχετε. Διότι εάν προϋπάρχει η προθυμία, είναι της ευπρόσδεκτος, καθώς έχει ουχή, καθώς δεν έχει. Επειδή δεν θέλω να είναι εις άλλους άνεσης, εις εσάς δε στενοχωρία, αλλά να γίνει ενισότητη, ώστε εν το παρόντι καιρό το περίσσευμά σας να αναπληρώσει τη στέρηση εκείνων, δια να χρησιμεύσει και το περίσσευμα εκείνων εις τη στέρησή σας, ώστε να γίνει ισότης. Καθώς είναι γεγραμμένον, ως της είχε συνάξει πολύ, δεν ελάμβανε πλειότερον, και ως της ολίγων δεν ελάμβανε ολιγότερον. Χάρις δε εις τον Θεόν το δίδοντα εις την καρδία του Τίτου την αυτήν σπουδήν δια σας, διότι την μεν προτροπήν εδέχθη προθυμότερος δεόν, ανεχώρησεν προς εσάς αυτοπροαιρέτως. Επέμψαμε δε με ταυτού των αδελφών, του οποίου εν το Ευαγγελίο έπαινος γίνεται κατά πάσας της Εκκλησίας. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και ψηφίστη υπό των Εκκλησιών συνοδοιπόρος εμών, μετά της δωρεάς ταύτης της διακονουμένης, υφημών προς την δόξαν αυτού του Κυρίου και προς ένδειξη της προθυμίας σας. Φοβούμενοι τούτο, μη προσάψει τίσεις ημάς μόμον εν τη αυθονία ταύτη τη διακονουμένη ηφημών. Προνοούντες τα καλά ουχή μόνον ενώπιον του Κυρίου, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων. Επέμψαμε δε με ταυτόν των αδελφών ημών, των οποίων πολλάκις εδοκιμάσαμε εν πολλής, ότι είναι πρόθυμος τώρα δε πολύ προθυμότερος δια την πολλήν πεποίθηση την προς εσάς. Όσον μεν περί του Τίτου, είναι κοινωνός εμού και εις εσάς συνεργός. Όσο δε περί των αδελφών ημών, είναι Απόστολοι των Εκκλησιών, δόξα Χριστού. Την ένδειξη λοιπόν της αγάπης σας και της καυχήσεως ημών, την οποία έχουμε δια σας, δείξατε προς αυτούς και ενώπιον των Εκκλησιών. Αμήν. Ήλθε η ώρα τώρα, ο Απόστολος Παύλος στις εκκλησίες της Κορίνθου, να αναφερθεί σε ένα ιδιαίτερο ζήτημα, το οποίο είναι το να προσφέρεις εκ του περισσεύματος το οποίο έχεις με χαρά σε αυτόν που υπάρχει, που βρίσκεται σε στέρηση. Και ο Απόστολος Παύλος φέρνει σαν παράδειγμα τις εκκλησίες της Μακεδονίας, λέγοντας: «Σας γνωστοποιούμεν δε εις εσάς αδελφοί τη χάρη του Θεού τη δεδομένη
εις τας Εκκλησίας της Μακεδονίας. Ερμηνεύει, εξηγεί ότι το να μπορεί ο άνθρωπος να προσφέρει, αυτό είναι χάρις Θεού. Από μόνος του δεν μπορεί. Εάν δεν κάνει δηλαδή χάρη ο Θεός, η προσφορά θα είναι και μικρή, αλλά ιδιαιτέρως χωρίς χαρά. Γιατί η προσφορά που ο Θεός θέλει είναι να γίνεται με χαρά, για να απολαμβάνει ο προσφέρον την αγάπη του Θεού, γιατί είναι γραμμένη η επαγγελία του Θεού ότι τον ηλαρών, τον χαρούμενο δότη αγαπά ο Θεός. Η πρώτη επαγγελία, η δεύτερη επαγγελία είναι ότι ο Σπύρον με φιδωλία θερίζει και ο Σπύρον με αυθονία θερίζει. Είναι λοιπόν μια ιδιαίτερη χάρη που κάνει ο Θεός στις καρδιές των ανθρώπων, ώστε όπως οι εκκλησίες της Μακεδονίας να περισσεύει η χαρά τους στην προσφορά, ενώ δοκιμάζουν μεγάλη θλίψη και βαθιά φτωχία, ώστε ανέδειξαν εκ περισσού με τον τρόπο αυτό το πλούτο της απλότητός τους, της ελευθερίας που έχουν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν αποκαλύπτει, ο Λόγος του Θεού σε εμάς σήμερα, ο Απόστολος Παύλος στην Εκκλησία των Κορινθίων τότε, ότι ο άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, όσο και καλός χριστιανός να είναι, δεν μπορεί να προσφέρει με χαρά εκ του περισσεύματος που έχει, ώστε να απολαμβάνει την αγάπη του Θεού, αλλά και σπέρνοντας με αυθονία να απολαμβάνει και την αυθονία του Θεού. Και δεν μπορεί να το κάνει αυτό εκτός και αν κάνει χάρη ο Θεός. Βλέπετε αδερφοί ότι τα πάντα στη ζωή μας είναι αποτέλεσμα της χάρης του Θεού. Απ' την άλλη μεριά, εάν γίνεται με πίεση, κατά πίεση, μπορεί να έχει αποτέλεσμα, ή ακόμη και με καλόπιασμα ή κολακία, μπορεί να έχει αποτέλεσμα η προσφορά αυτή, αλλά δεν έχει τα αποτελέσματα της επαγγελίας του Θεού. Δηλαδή με λίγα λόγια, ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι εάν είναι να δώσετε, μη δώσετε, εάν δεν το κάνετε με χαρά, με περίσσια χαράς, ώστε να έχει μισθαποδοσία το έργο αυτό που κάνετε. Όπως έφερε σαν παράδειγμα τις εκκλησίες Μακεδονίας που δοκίμαζαν μεγάλη θλίψη και βαθιά πτωχία, όμως μαρτυρώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι κατά δύναμη και μάλιστα υπερδύναμη με όλη τους την καρδιά πρόσφεραν, και ενώ επειδή ευρίσκονταν σε βαθία θλίψη, σε μεγάλη θλίψη και βαθία πτωχία, εγώ τους εμπόδιζα, αυτοί με μεγάλη επιμονή παρακαλούνται σημάς με τα πολλής παρακλήσεως, επέμεναν να δεχθούμε την κοινωνία της διακονίας τους εις τους Αγίους, και μάλιστα όχι όπως ελπίσαμε εμείς, αλλά τους εαυτούς τους έδωκαν πρώτον στον Κύριο και έπειτα σε μας προσφέραν δια του θελήματος του Θεού. Είναι ένα μεγάλο μυστικό, αδερφοί. Μάλιστα ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει, ο δανείζων, ο ελαιών πτωχών δανείζει τον Κύριον. Δεν έχει σημασία λοιπόν τι δίνεις, τι προσφέρεις στην ανάγκες, στις ανάγκες των αδελφών σου ή του έργου του Θεού, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι
πώς το προσφέρεις. Το πώς είναι αυτό που προσδιορίζει την μισθαποδοσία του Θεού. Αν το προσφέρεις με το ζόρι, με θλίψη, εξ ανάγκης, για να σε δουν οι άλλοι, για κολακία, για δόξα ακόμη ανθρώπινη, είναι μάταια η προσφορά. Δηλαδή λέει ο Απόστολος Παύλος, ας μη γίνεται, ας μη γίνεται, γιατί δεν έχει ωφέλεια ο δότης. Αν όμως γίνεται με χαρά, αυτοπροαίρετα και με, όχι με φιδωλία αλλά με αυθονία, τότε τα αποτελέσματα από το Θεό είναι βεβαιωμένα. Θα απολαμβάνει ο άνθρωπος αυτός αφενός μεν την αγάπη του Θεού, και η αγάπη του Θεού έχει μέσα προστασία, υπεράσπιση, φροντίδα, αύξηση, οικοδομή, βοήθεια, και μάλιστα βοήθεια εν καιρό χρείας. Θα απολαμβάνει λοιπόν όχι μόνο την αγάπη του Θεού, αλλά ιδιαιτέρως θα απολαμβάνει την αυθονία του Θεού στη ζωή του ο άνθρωπος αυτός. Μία αυθονία όχι στα υλικά, μία αυθονία ιδιαιτέρως στα πνευματικά, ιδιαιτέρως στην παρουσία του Θεού, αλλά και στα υλικά, γιατί πλέον αυτός ο άνθρωπος είναι χρήσιμος εις τον Θεό, γι' αυτό ο Θεός θα του δίνει, γιατί τον εμπιστεύεται ότι αυτός ο άνθρωπος θα δίνει. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή τη χάρη του Θεού, γιατί από την άλλη μεριά, όπως είπαμε, είναι η πίεση των ανθρώπων, το καλόπιασμα, ακόμη η κολακία ή οποιοδήποτε άλλο κριτήριο ή μέσον, αν χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος προκειμένου να πιστούν οι άλλοι. Αυτό δεν είναι χάρις Θεού, αυτό είναι κάτι άλλο, διαφορετικό. Δεν έχει, επειδή δεν είναι χάρις Θεού, την εύνοια και το αποτέλεσμα της επαγγελίας του Θεού. Αλλά ο άνθρωπος, για να μπορεί να απολαμβάνει αυτή τη χάρη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι, και συμβαίνει, πρώτον να έχει αφιερώσει τον εαυτό του στο Χριστό, ώστε να μπορεί να αφιερώσει και στους ανθρώπους από αυτά που έχει. Ώστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, παρακαλέσαμε τον Τίτο, καθώς άρχισε σε εσάς τους Κορινθίους το καλό έργο, να τελειώσει και με αυτή την ιδιαίτερη χάρη, να σας μιλήσει για τη χάρη του Θεού, να σας φέρει σαν παράδειγμα τις εκκλησίες της Μακεδονίας, για να διεγείρει ο Θεός την ειλικρινή σας διάνοια, ώστε καθώς περισσεύετε σε όλα, γιατί στην αρχή μιλάει, όταν έστειλε την πρώτη επιστολή στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, ότι είστε πλούσιοι, επλουτίστητε στο Λόγο του Θεού, στη γνώση του Θεού, και σε κανένα χάρισμα πνευματικό δεν μένετε πίσω. Καθώς λοιπόν περισσεύετε σε όλα τα πνευματικά, δηλαδή στην πίστη, στο Λόγο του Θεού, στη γνώση του θελήματος του Θεού, στη φροντίδα και στη σπουδή για το έργο και το θέλημα του Θεού, στην αγάπη σας για μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, τώρα σπουδάσατε να περισσεύσετε και σε αυτήν τη χάρη της προσφοράς. Γιατί η χάρις του Θεού έχει μισθαποδοσία, καθώς βρίσκει καρδιές έτοιμες να πράξουν το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευαρέστον και το τέλειον. Και στο 8 εδάφιο λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν λέγω τούτο κατ' επιταγήν, δεν σας διατάζω, δεν σας πιέζω, δεν σας σπρώχνω
να κάνετε εσείς κάτι τέτοιο, αλλά προτρέπω εσάς για να δοκιμάσω με τη φροντίδα και τον ζήλο που θα δείξετε για αυτή τη χάρη να αποκαλυφθεί η γνησιότητα της αγάπης σας. Αν η αγάπη σας είναι γνησία για τους αδελφούς σας. Και είπαμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι το χαρακτηριστικό του χριστιανού είναι η αγάπη, η οποία πρέπει να είναι γνήσια, αληθινή, εκ βάθους καρδίας. Και η αγάπη του χριστιανού μέσα στην Εκκλησία έχει επίπεδα. Πρώτον, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, διανοία σου, δυνάμεώς σου και ψυχή σου, πάνω απ' όλα. Δεύτερο επίπεδο, να αγαπήσεις τον αδελφό σου με μια αγάπη μοναδική, όπως ο Χριστός σε αγάπησε. Να αγαπάμε αλλήλους ο ένας τον άλλον, όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Όταν αγαπάμε τον Θεό με όλη την καρδιά μας, την ψυχή μας, τη διάνοιά μας και τη δύναμή μας, τότε απολαμβάνουμε αυτή την αγάπη του Θεού και Πατρός. Όταν αγαπάμε τα αδέλφια μας όπως ο Χριστός μας αγάπησε, τότε απολαμβάνουμε την αγάπη του Χριστού μέσα στη ζωή μας. Τρίτον, να αγαπήσουμε τον πλησίον μας μέχρι τον εαυτό μας. Όχι περισσότερο. Επίπεδα αγάπης, ώστε αυτόν που ο Θεός φέρνει κοντά μας να κάνουμε ότι θα θέλαμε αυτός να κάνει σε εμάς. Τρίτο επίπεδο, ο πλησίον μας. Όχι ο ξένος, όχι ο ασεβής, όχι ο εχθρός, όχι ο άπιστος. Και πλησίον μας είναι πρώτα οι συγγενείς μας, οι οικείοι μας, λέει ο Λόγος του Θεού, και ύστερα κάθε ένας τον οποίον ο Χριστός φέρνει στο δρόμο μας, όπως παραδείγματος χάρη τον καλό Σαμαρίτη, όπου η Γραφή λέει κατά συγκυρία πέρασε ο ιερεύς. Κατά συγκυρία τι σημαίνει? Με το θέλημα του Θεού, χωρίς να το καταλάβει ο ίδιος. Κατά συγκυρία πέρασε ο ιερεύς, κατά συγκυρία πέρασε και ο Λεβίτης και κατά συγκυρία πέρασε και ο Σαμαρίτης, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν μεν Ισραηλίτης αλλά είχε άλλη διδασκαλία. Και δεν έχει σημασία ποιος είναι, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ποιος έγινε στον τραυματισμένο πλησίον, που ήταν αυτός ο Σαμαρίτης, ενώ δεν έγινε στον τραυματισμένο πλησίον ούτε ο ιερεύς ούτε ο Λεβίτης. Και τέταρτον, ο χριστιανός πρέπει, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, να αγαπάει τους εχθρούς του, δηλαδή να προσεύχεται για αυτούς, να αγαπάει αυτούς που τον μισούνε και να προσεύχεται υπέρ αυτών, να αγαπάει αυτούς που τον κατηγορούνε και τον βρίζουνε και να τους ευλογεί αυτούς και να προσεύχεται και για αυτούς που τον κακοποιούνε και να τους ευεργετεί. Τέσσερα διαφορετικά επίπεδα τα οποία προσδιορίζουν τη γνησιότητα της αγάπης μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Επαναλαμβάνω, πρώτα το Θεό, ύστερα τα αδέλφια μας, ύστερα τους πλησίων μας και ύστερα τους εχθρούς μας. Με μεγάλη προσοχή να μην
λιγοστεύει η αγάπη μας, αλλά και να μην ξεπερνάει τα όρια του Λόγου του Θεού η αγάπη μας. Μην γινόμεθα πάρα πολύ δίκαιοι, γιατί θα φανιστούμε, αλλά και να μην γινόμεθα ελάχιστα δίκαιοι, γιατί δεν θα απολαμβάνουμε τη χάρη, το έλεος και την εύνοια του Θεού. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού που μας εισφύγει, εμάς τα αδέλφια μας, και η αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό ο Παύλος επιμένει στους Κορινθίους: σπουδάσατε να περισσεύσετε στη χάρη της προσφοράς για τα αδέλφια σας στα Ιεροσόλυμα. Σπουδάσατε με τα ζήλου για τα αδέλφια σας στα Ιεροσόλυμα. Γιατί ξεύρετε την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ποια είναι η χάρη που έκανε ο Χριστός σε μας, στα αδέλφια του? Η χάρη που έκανε ο Χριστός στα αδέλφια του είναι ότι αυτός πλούσιωσον επτόχευσε για να πλουτίσετε εσείς τα αδέλφια του με την πτωχία αυτού, που είναι το μεγάλο μυστήριο, αδελφοί, του έργου του Χριστού, της χάρης του Χριστού, που εγκατέλειψε τα ουράνια παλάτια, τα ελεφάντινα παλάτια του ουρανού. Θεός αληθινός έλαβε δούλου μορφή, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και για τα αδέλφια του, για αυτούς που ο Θεός προγνώρισε ότι θα τον δεχτούνε, για αυτούς που ο Θεός, επειδή προγνώρισε, προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα αυτού, αυτός εταπείνωσε τον εαυτό του, γενόμενος υπήκοος εις τον πατέρα του, έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό ο Πατέρας έδωκε στον Ιησού Χριστόν, που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, και όταν βγαίνει έξω από την Εκκλησία ο Χριστός, ψάχνει να βρει το απολωλός πρόβατο για να το επιστρέψει πίσω. Για το σώμα του ο Χριστός, που είναι η Εκκλησία του Χριστού, επτόχευσε ώστε να πλουτίσουμε όλοι εμείς που δεχόμαστε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος: και σε αυτό έχω να σας δώσω μία γνώμη, διότι τούτο συμφέρει εις εσάς. Είναι κάτι που σας συμφέρει σαν προσωπικότητες, σαν ύπαρξη, σαν υπόσταση, σαν παιδί του Θεού, σαν παιδιά του Θεού. Αρχίσατε από πέρσι να θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτή την προσφορά. Αρχίσατε από πέρσι να το κάνετε. Πήρατε καλή απόφαση. Αλλά επειδή ξέρει ο Απόστολος Παύλος και ο Θεός ότι είναι δύσκολο τις αποφάσεις που παίρνει ο άνθρωπος στην προσφορά του να τις ολοκληρώσει, παίρνει μια απόφαση και μετά αρχίζουν οι διαλογισμοί: μήπως δεν πρέπει, μήπως όχι έτσι, μήπως όχι τόσα πολλά, μήπως όχι με αυτόν τον τρόπο, και αρχίζει και ψάχνει η καρδιά του ανθρώπου που είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, να μικρύνει την απόφαση που πήρε. Συγχωρέστε με γι' αυτό στον ενθουσιασμό του ή στη διέγερση που ο Χριστός έκανε στην καρδιά του. Σας συμφέρει λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, όπως αρχίσατε και όπως κάματε, καθώς αποφασίσατε, με την ίδια προθυμία
να συνεχίζετε να θέλετε, αλλά το σημαντικότερο να τελειώσετε. Η πορεία λοιπόν δεν θα σας οδηγήσει σε ελάττωση, αλλά η πορεία θα σας οδηγήσει σε αύξηση. Αυτό σας συμφέρει. Μετά πάσης φυλάξεως να φυλάξετε την καρδιά σας, γιατί μπορεί να πήρατε απόφαση, όμως μέχρι να την ολοκληρώσετε κινδυνεύετε να πέσετε. Γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι ισχυρή στο να φέρνει εμπόδια στον άνθρωπο να πράξει το θέλημα του Θεού και να πράξει το ευάρεστον ενώπιον του Θεού. Όχι μόνο στο δούνε, στις προσφορές και στο λαβήν, αλλά σε κάθε μα κάθε απόφαση πνευματική που παίρνει ο άνθρωπος. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε ότι εκτός από την καρδιά μας υπάρχει και ο κόσμος, υπάρχει και ο διάβολος, ο οποίος βλέποντας την ευλογία που έρχεται αγωνίζεται να τη μικρύνει, αν όχι να την σταματήσει εντελώς. Σας συμφέρει λοιπόν, όπως αρχίσατε, με το ίδιο θέλην, ακόμη περισσότερο με το ίδιο θέλην και να τελειώσετε. Και μάλιστα προσοχή, όχι από αυτά που δεν έχετε, μην ξεπεράσει η προθυμία σας, ο ενθουσιασμός σας, τα όρια που ο Θεός έχει προσδιορίσει στο να προσφέρετε στον κάθε έναν από μας. Μην τα ξεπεράσετε, γιατί θα βρεθείτε σε αδιέξοδο, θα λυπηθείτε και θα χάσετε το μισθό σας. Χωρίς ενθουσιασμούς, αλλά με φροντίδα και ζήλο να προσφέρετε με προθυμία, η οποία θα είναι ευπρόσδεκτος και ευλογημένη από το Θεό, αν προσφέρετε όχι όσα δεν έχετε, αλλά όσα έχετε. Όχι από αυτά που δεν έχετε, περισσότερα από αυτά που ο Θεός έχει επιτρέψει να μπορείτε, αλλά τόσα όσα ο Θεός έχει επιτρέψει να μπορείτε. Είναι, αδερφοί αγαπητοί, η χάρις του Θεού σε όλη τη ζωή μας θαυμαστή, αλλά και σε αυτή την ιδιότητα που έχει ο χριστιανός να προσφέρει με γνήσια αγάπη, η χάρις του Θεού είναι θαυμαστή. Δεν φέρνει σε αδιέξοδο τον άνθρωπο, αλλά του δίνει την ευκαιρία, ό,τι αν θέλει, ό,τι αν μπορεί, να προσφέρει με επαγγελίες μεγάλες από το Θεό την απόλαυση της αγάπης του Θεού Πατρός και την αυθονία του Ιησού Χριστού στη ζωή του. Ό,τι λοιπόν αν θέλει και ό,τι αν μπορεί, με μία προϋπόθεση που συμφέρει: ό,τι σκέφτηκες, ό,τι αποφάσισες, μην αφήσεις την καρδιά σου να το μολύνει. Προχώρα με φροντίδα, σοφία και σύνεση, όχι με ενθουσιασμό ή ζήλο περισσότερο από ό,τι μπορείς, αλλά ούτε και με απιστία και με φόβο και με αγωνία λιγότερα από αυτά τα οποία μπορείς και θέλεις. Μπορείς και θέλεις. Και έτσι εργάζεται η χάρις του Θεού στη ζωή μας, σε όλα τα πράγματα. Ποτέ δεν σου λέει ο Θεός κάνε περισσότερο από ό,τι θέλεις, σε όλες τις καταστάσεις. Και ποτέ δεν σου λέει ο Θεός κάνε περισσότερο από ό,τι μπορείς. Αλλά αντιθέτως μάλιστα,
μας λέει κάνε ό,τι μπορείς και εμένα στα μάτια μου, λέει ο Θεός, τούτο το θεωρώ εκτέλεση, εις εκτελεστής του λόγου. Αλλά και όχι μόνο ό,τι μπορείς, αλλά και ό,τι θέλεις. Η απόλυτη ελευθερία της χάρης του Θεού στην Εκκλησία του Χριστού. Που όμως πρέπει να προχωράει όχι με λιγόστεμα, αλλά με αύξηση. Γιατί θα σου πει ο Θεός, θα πει ο Θεός, εν συλλήπη την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Κάνε τα πρώτα έργα, ιδεμή θα μετακινήσω τη λιχνία σου. Η γνησιότητα λοιπόν της αγάπης είναι αυτή που φέρνει την εύνοια του Θεού στη ζωή του ανθρώπου, όταν αυξάνεται και δεν λιγοστεύει, αλλά αυξάνεται τόσο ώστε να είναι εφικτά τα αποτελέσματα της αγάπης. Γιατί αν με ζήλω ενεργούμε είτε στην προσφορά είτε σε οποιο άλλοδήποτε χαρακτηριστικό της χριστιανικής μας ζωής, περισσότερο από αυτό που θέλουμε ή από αυτό που μπορούμε, τότε έρχεται ο λόγος του Θεού που λέει ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Ξεπερνάς τα όρια του θελήματός σου και της δυνατότητάς σου. Απ' την άλλη μεριά, εάν αυτά είναι που θέλεις και αυτά είναι που μπορείς και το αποφασίζεις, μην έλθεις με το πέρασμα του χρόνου, δεν σε συμφέρει να μειώνονται, γιατί τότε είναι η αγάπη η πρώτη που λιγοστεύει και θα αφαιρεθεί εξάπαντος, θα μετακινηθεί η λιχνία σου και θα αφαιρεθεί η διακονία σου. Απόλυτη ελευθερία στη δυνατότητα του ανθρώπου. Είναι η χάρις του Θεού, η σοφία του Θεού, η αγάπη, η γνήσια αγάπη του Θεού. Εάν λοιπόν, 13 εδάφιο, τούτο γίνεται, δηλαδή άνεση σε εσάς, βοηθάει τη στενοχωρία των άλλων, τότε υπάρχει η τέλεια ισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους που μόνο ο Θεός στην Εκκλησία του μπορεί να δημιουργήσει. Η τέλεια ισότητα, ώστε το περίσσευμά σας, σύμφωνα με το θέλημά σας και τη δυνατότητά σας, να καλύπτει τη στέρηση των άλλων, ώστε να έχετε στο νου σας ότι θα έρθει καιρός που ο άλλος θα έχει περίσσευμα και εσείς θα έχετε στέρηση. Δεν είναι απαραίτητο στα υλικά, αλλά σε κάθε λεπτομέρεια της χριστιανικής μας ζωής. Ο άλλος θα έχει περίσσευμα στην αγάπη, εσύ θα έχεις στέρηση. Ενώ τώρα έχεις εσύ περίσσευμα και ο άλλος στέρηση. Στην αγάπη, στην πίστη, στην ελπίδα, στο έργο του Θεού, αλλά και στα υλικά. Γιατί ο Θεός επιτρέπει κάθε πράγμα στο καιρό του. Καιρός παντί πράγματι. Και υπάρχει χρόνος για όλα. Γι' αυτό ο Θεός πράγματι δοκιμάζει τον άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπος να βρεθεί δόκιμος. Δεν ξεκινάμε να δίνουμε με ενθουσιασμό, ούτε με υπερβολικό ζήλο. Ξεκινάμε και παίρνουμε αποφάσεις με προσευχή και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, λέγοντας ότι στο δρόμο θα το αυξήσω, ποτέ δεν θα το ελαττώσω. Βεβαίως, εφόσον υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα και η χάρις του Θεού, γιατί όπως είπαμε, το να προσφέρει ο άνθρωπος, και επιμένω όχι μόνο στα υλικά, το μικρό σημείο είναι τα υλικά,
το να προσφέρει ο άνθρωπος με χαρά σε μεγάλη θλίψη και σε βαθιά φτώχεια είναι χάρις Θεού, προσευλογία, προς μισθαποδοσία. Άλλωστε ενθυμίστε ότι είναι γεγραμμένο: όποιος είχε συνάξει πολύ το μάνα τότε δεν ελάμβανε περισσότερο και ως τις ολίγων δεν ελάμβανε λιγότερο. Και θα το εξηγήσουμε, γιατί υπάρχει ένας νόμος Θεού απαράβατος. Η ευθονία του ενός πρέπει να καλύπτει τη στέρηση του άλλου. Ας το δούμε όμως πως εργαζότανε ο Θεός τότε, όταν δεν είχαν να φάνε και ο Θεός έδωσε το μάνα στους ανθρώπους, στη σελίδα 69. Είναι από το βιβλίο Έξοδος, 16 κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Σελίδα 69, 15 εδάφιο, 16 εδάφιο, 17 εδάφιο και 18 εδάφιο διαβάζω. «Και ότε είδον οι Ισραήλ, είπον προς αλλήλους, τι είναι τούτο, διότι δεν έξευρον τι ήτο το μάνα. Και ο Μωυσής είπε προς αυτούς, ούτως είναι ο άρτος τον οποίον ο Κύριος σας δίδει δια να φάγετε και να μην πεινάσετε ποτέ. Νόμος Θεού. Δεν είδον τον δίκαιον εγκαταλελειμμένο, το δίκαιο, και το παιδί του να ζητάει άρτο». 16 εδάφιο. «Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον προσέταξε ο Κύριος. Συνάξατε εξ αυτού έκαστος όσον χρειάζεται δια να φάγετε μία ημέρα». Δηλαδή ένα γομόρ, το κοίταξα, είναι περίπου 3 με 4 λίτρα, κατά κεφαλήν, κατά τον αριθμόν των ψυχών σας, λάβετε έκαστος δια τους ομοσκήνους αυτού. Άρα στη σκηνή πόσοι είσαστε, υπολογίστε ένα γομόρ κατά κεφαλή και μαζέψτε το. Μη μαζέψετε πιο πολύ, γιατί θα σκουλικιάσει. Αλλά και μη μαζέψετε πιο λίγο, γιατί θα σας λείψει. Διαβάζω 17. «Και έκαμον ούτως οι Ισραήλ κατά το λόγο του Κυρίου, και συνήγαγον άλλος πολύ και άλλος ο λίγον. Και ότε μέτρησαν με το γομόρ, ως τις είχε συνάξει πολύ δεν ελάμβανε περισσότερο, και όποιος είχε συνάξει λίγο δεν ελάμβανε λιγότερο, αλλά καθένας ελάμβανε όσον εχρειάζεται εις αυτόν διατροφήν». Είναι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού, ευσέβεια μεταυταρκίας. Το να μαζέψεις περισσό πλούτο θα σκουλικιάσει. Όσοι μάλιστα λέγει ο λόγος του Θεού θέλουσι να πλουτώσει, πίπτουν εις πειρασμόν και παγίδαν και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, οι οποίες βυθίζουνε τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν. Είναι σαν και αυτούς που μάζευαν πιο πολύ μάνα, τους Ισραηλίτες, γιατί φοβόντουσαν για την αύριον και σκουλίκιαζε και χάλαγε αυτό που ο Θεός έδινε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους λέγει: «Το πνευματικό αυτό νόμο του χριστιανού, η αυθονία του ενός να καλύπτει τη στέρηση του άλλου». Και συνεχίζει με ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο μυστικό νοοτροπίας Θεού μέσα στην Εκκλησία. «Χάρις δε εις τον Θεόν το δίδοντα εις την καρδία του Τίτου την αυτήν σπουδή δια σας, διότι τη μεν προτροπήν εδέχθη, προθυμότερος δε ον
ανεχώρησε προς εσάς αυτοπροαιρέτως. Τώρα ποιος θα έρθει να εκπληρώσει, να εκτελέσει το θέλημα του Θεού? Δεν στέλνουμε κάποιον με το ζόρι. Το έργο του Θεού ποτέ δεν γίνεται με το ζόρι, γιατί αυτό δεν είναι χάρις, αλλά είναι άλλο. Δεν είναι νόμος του Μωυσή, αλλά είναι καταπίεσης ανθρώπινη. Ποτέ δεν πρέπει, και εγώ δεν λέω σε έναν άνθρωπο κάνε αυτό ή κάνε εκείνο, εκτός αν έρθει ο Θεός και μου το πει. Και τότε με μεγάλο ενδιασμό, με μεγάλο φόβο του το λέω, μέχρι να αποδειχθεί ότι ήταν πράγματι από το Θεό. Καθένας από το Πνεύμα το Άγιο διοικείται για να πράξει το έργο του Θεού. Εμείς λοιπόν είπαμε, λέει στον Τίτο, αλλά εκείνο που διαπιστώσαμε ότι ήταν όχι μόνο πρόθυμος, αλλά προθυμότερος να πάει για τη διακονία αυτή, για το έργο αυτό. Δεν ήταν απλό αυτό το ταξίδι, να φύγει από τους Φιλίππους που ήταν ο Παύλος και ο Τίτος και να πάει κάτω στην Κόρινθο να μαζέψει αυτά που θα ετοίμαζαν για να τα μεταφέρει στα Ιεροσόλυμα. Μεγάλη ταλαιπωρία, δεν υπήρχαν τότε αεροπλάνα, αυτοκίνητα, με τα πόδια και με ζώα πηγαίνανε. Αλλά μπροστά στο ωραίο αυτό έργο, να βρούμε τα απαραίτητα τα οποία περισσεύουν και θέλουν οι Κορίνθοι, να τα μαζέψουμε και να τα στείλουμε στα αδέλφια μας στα Ιεροσόλυμα που βρίσκονται σε πείνα, σε δυσκολία. Αλλά δεν έστειλε μόνο τον Τίτο. Ο Απόστολος Παύλος, μέσα στη σοφία του Θεού, ποτέ δεν αποστέλλεται ένας, ή δύο, ή τρεις, ή και περισσότεροι ακόμη. 19 εδάφιο. Και ουχή μόνο τούτον, αλλά και ψηφίστη υπό των εκκλησιών, συνοδοιπόρος ημών μετά της δερεάς ταύτης της διακονουμένης αφημών, προς την δόξαν αυτού του Κυρίου και προς ένδειξην της προθυμίας σας. Στείλαμε και τον αδελφό, έναν αδελφό, και μάλιστα ακούστε, το κείμενο λέει χειροτονηθείς υπό των εκκλησιών. Τι σημαίνει αυτό? Χειροτονία έχει δύο νοήματα στην ελληνική γλώσσα. Χείρο, τίνω την χείραν για να ψηφίσω, ή τίνω τη χείρα για να χειροτονήσω. Και πώς καταλαβαίνουμε ποια έννοια είναι το χειροτονηθείς? Από το υποκείμενο. Χειροτονηθείς υπό των εκκλησιών. Οι εκκλησίες δηλαδή ψήφισαν, πώς? Δια της ανατάσσεως της χειρός. Ποιον να στείλουμε μαζί με τον Τίτο, που δεν πρέπει να πάει μόνος του, γιατί ο Κύριος πάντοτε έστελνε δύο ή τρεις? Θέλετε τον αδελφόν, για το οποίο δεν αναφέρεται το όνομα, και ψηφίστη υπό των εκκλησιών αυτόν τον αδελφό, γιατί ο οποίος επενείται εν το Ευαγγελίο κατά πάσας τας εκκλησίας. Έχει πολύ καλή φήμη σε όλες τις εκκλησίες της Μακεδονίας, γιατί από τη Μακεδονία, από τους Φιλίππους, γράφει την επιστολή αυτή. Δεν στέλνουμε οποιονδήποτε, στέλνουμε αυτόν που έχει καλή μαρτυρία μέσα στην εκκλησία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τον ψηφίζουν και οι εκκλησίες. Δεν στέλνω εγώ, αλλά στέλνουν οι εκκλησίες. Και δεν φτάνει μόνο ένας, αλλά και άλλον στέλνουμε, γιατί φοβούμεθα μην προσάψει κάποιος εις εμάς μόμον εν τη ευθονία ταύτη τη διακονουμένη ηφημών. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πνεύμα, και εμείς στο ταμείο της εκκλησίας, υπάρχουν τρεις εκτός όλων των άλλων που ελέγχουν. Είναι, ο παραδείγματος χάρη, ο Αντώνης ο Ισέγε, είναι ο Γιώργος ο Κατσούλας, και είναι και ο Μιχάλης ο Παπανικολάου. Αλλά και για τους φτωχούς είναι και ο Γιώργος ο Γκόρος.
Γιατί δεν θέλουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, να προσάψει τις μόμων σε αυτή τη χάρη του Θεού, σε αυτή τη διακονία. Αλλά προνοούντες κατά αυτόν τον τρόπο όχι μόνο τα καλά ενώπιον του Κυρίου, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων. Όχι μόνο υπάρχει χάρις του Θεού, αλλά υπάρχει και η σοφία του Θεού για να διαχειριστεί ο Παύλος και η σύνδουλή του τη χάρη του Θεού. Χάρις του Θεού υφίσταται, υπάρχει, αλλά χρειάζεται καλή διαχείριση με σοφία Θεού, με φόβο Θεού. Γι' αυτό 22 εδάφιο, εμπέμψαμε με ταυτόν και τον άλλον αδελφόν μας, τον οποίον πολλάκις δοκιμάσαμε εν πολλής, ότι και αυτός πρώτον είναι πρόθυμος, τώρα δε πολύ προθυμότερος, γιατί σας εμπιστεύεται, έχει πεποίθηση προς εσάς, σας ξέρει και σας εμπιστεύεται. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στέλνει για τη διακονία αυτή που είναι χάρις Θεού, με ιδιαίτερη σοφία Θεού και φόβο Θεού, προνοώντας τα καλύτερα όχι μόνο ενώπιον του Κυρίου αλλά και των ανθρώπων, όχι μόνο τον Τίτο αλλά και άλλους δύο αδελφούς, εξηγώντας όσον μεν περί του Τίτο είναι κοινωνός μου αλλά και εις εσάς συνεργός. Κοινωνός μου είναι Απόστολος και αυτός, είναι συνεργάτης μου, αλλά είναι και συνεργάτης δικό σας. Όσον δε περί των άλλων δύο αδελφών τους οποίους αποστέλω, είναι Απόστολοι όχι του Χριστού των Εκκλησιών, γιατί τους εψήφισαν οι Εκκλησίες και τους απέστειλαν οι Εκκλησίες. Είναι Απόστολοι των Εκκλησιών και γι' αυτό είναι και δόξα του Χριστού. Κανένας άνθρωπος δεν πηγαίνει μόνος του. Ή θα τον στείλει ο Χριστός με αποδείξεις και βεβαιώσεις ότι είναι απεσταλμένος του Χριστού, γιατί αν πας μόνος σου, αν πηγαίνει ο άνθρωπος μόνος του, έχει τα αποτελέσματα που αυτός καταφέρνει. Μηδέν. Άνευ του Χριστού δεν κάνετε τίποτα. Ή θα τον στείλει ο Χριστός με αποδείξεις και βεβαιώσεις πνευματικές, ή θα τον στείλουν οι εκκλησίες, η εκκλησία, ή θα είναι Απόστολος δηλαδή του Χριστού, ή θα είναι Απόστολος της Εκκλησίας. Εάν είναι Απόστολος της Εκκλησίας, είναι δόξα του Χριστού. Αν είναι Απόστολος του Χριστού, είναι δούλος του Χριστού. Ο άνθρωπος που πηγαίνει μόνος του δεν έχει αποστολή. Δεν έχει αποστολή. Μόνος του αποστέλλεται, μόνος του γυρίζει. Ο άνθρωπος που αποστέλλεται με αποδείξεις πνευματικές από τον Χριστό έχει τα αποτελέσματα που ο Χριστός του δίνει, και ο άνθρωπος που στέλλεται από τις εκκλησίες ή από την εκκλησία είναι η δόξα του Χριστού και έχει αποτελέσματα πνευματικά Χριστού. Εις ένδειξη λοιπόν της αγάπης σας και της καυχήσεώς μας την οποία έχουμε για σας, δείξατε προς αυτούς και ενώπιον των εκκλησιών τη χάρη τη δεδομένη σε σας. Επαναλαμβάνω, ένδειξη της γνησιότητας της αγάπης σας θα αποδειχθεί από το πως θα υποδεχθείτε τον Τίτο που είναι απεσταλμένος του Χριστού Απόστολος και τους δύο αδελφούς που είναι Απόστολοι απεσταλμένοι των Εκκλησιών δόξα του Χριστού, πως θα τους υποδεχθείτε, πως θα τους συμπεριφερθείτε και πως θα ολοκληρώσετε την αποστολή σας, τη χάρη του Θεού που είναι δοσμένη όχι μόνο στις εκκλησίες της Μακεδονίας αλλά και στις εκκλησίες της Κορίνθου. Αμήν.